Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για το Πάσχα. Ελπίζω να περάσετε όλοι πολύ καλά. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Ο λόγος γι' αυτό είναι πρώτα απ' όλα ότι με την εγκυμοσύνη δεν μου αρέσει καθόλου να μπαίνω στο ίντερνετ και το αποφεύγω πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν απαντάω και σε σχόλια που πιθανώς να έχετε αφήσει στο κανάλι μου. Ένας άλλος λόγος είναι ότι μετακόμισα σπίτι πριν από κανένα μήνα περίπου και δεν έχω ακόμα ίντερνετ, γιατί η Fortinet αδυνατεί να βρει το σπίτι μου για να μου μεταφέρει τη γραμμή ίντερνετ και είναι και αυτό ένα μικρό θεματάκι. Τώρα είμαι στο σπίτι το πατρικό μου και είμαι μόνη μου και βαριέμαι και εφόσον μπήκα λίγο με το λάπτοπ του παπά μου στο ίντερνετ, είπα να σας κάνω ένα μικρό βιντεάκι, να σας πω τα νέα μου, γιατί πολλοί μου στέλνετε μηνύματα, του στείλω ότι ανησυχείτε γιατί έχετε να ακούσετε πάρα πολύ καιρό από μένα. Που αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί έχω αποτοξινωθεί πλήρως από το ίντερνετ και δεν μπαίνω πλέον καθόλου μέσα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά τα νέα. Σίγουρα με βλέπετε παχυμένη και πρισμένη. Έχω βάλει 7 κιλά. Είμαι αυτή τη στιγμή στην 22η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, πράγμα που μεταφράζεται ότι είμαι 5,5 μηνών έγκυος. Τα μαλλιά μου τα έχω μαζέψει κοτσουδούλα πίσω, όχι ότι έχουν μακρύνει και πάρα πολύ. Δεν μακραίνουν τα δικά μου τα μαλλιά, είναι σε στυλ καρεδάκι ας πούμε, crazy style. Και τα μαζεύω κοτσουδούλα πίσω για τώρα το καλοκαίρι. Τι άλλο, κάναμε τον μεγάλο υπέρηχο την προηγούμενη εβδομάδα και είδαμε τα πάντα με το μωρό, όλα είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Είμαστε πλέον σίγουροι και για το φύλλο. Και το φύλλο είναι κοριτσάκι. Θα έχουμε ένα κοριτσάκι και θα πρέπει να γεννηθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου του 2013. Δηλαδή θα είναι παρθένος. Σημαντική πληροφορία νομίζω, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Όχι, ναι, τέλος πάντων. Στην αρχή της εγκυμοσύνης περνούσα πολύ σκατά. Ήταν μια χάλια περίοδος, γιατί αναγκάστηκα να διακόψω μαχαίρι πολλές από τις συνήθειές μου και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με τον ύπνο. Είχα μια μόνιμη βραδινή αϊπνία, δηλαδή ας πούμε κοιμόμουν 8,5 ώρα το πρωί και ξυπνούσα 6,5 ώρα το απόγευμα. Μεγάλη ταλαιπωρία με αναγούλες που δεν μπορούσα να κάνω εμετό. Αλλά τη 10η εβδομάδα σταμάτησαν όλα, δεν είχα πλέον ούτε αναγούλα ούτε τίποτα. Ήμουνα μια χαρά. Κανονικά κάνω δουλειές, δεν ζορίζομαι πουθενά, δεν με πονάει η μέση μου. Ελάχιστα, με πονάει η μέση μου ελάχιστα, όπως με πονούσε και πριν την εγκυμοσύνη. Καμιά φορά νιώθω ένα πόνο εδώ κάτω χαμηλά, ας πούμε, ή πίσω στα νεφρά, και είναι όταν μεγαλώνει η κοιλιά. Το στήθος μεγάλωσε πάρα πολύ. Γενικά πλαταίνεις, ας πούμε, φαρδαίνεις λίγο. Εγώ πιστεύω ότι έχει στρογγυλέψει πάρα πολύ το πρόσωπό μου. Έχω ξηροδερμία, δεν έχω ούτε λιπαρά μαλλιά, ούτε λιπαρό πρόσωπο όπως είχα στο παρελθόν. Τι άλλο, με το που αρχίζει και φουσκώνει η κοιλιά σου και βλέπεις ας πούμε κάποια διαφορά και αντί να φαίνεσαι χοντρή πλέον φαίνεσαι έγκυος, είναι πάρα πολύ ωραία φάση και ειδικά με αρχίσεις να καταλαβαίνεις να κλωτσάει από μέσα, που εγώ το έχω αρχίσει και το νιώθω, παρόλο που δεν φαίνεται έξω από την κοιλιά ότι κλωτσάει, μέσα κάποιες φορές ας πούμε κλωτσάει. Είναι πολύ ωραία, δηλαδή είναι μια απίστευτα όμορφη φάση της ζωής. Δηλαδή δεν έχω ζήσει κάτι πιο ωραίο, είναι κάτι φανταστικό, είναι θαυμάσιο, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση, γίνεσαι τρομερά εγωίστρια με την καλή έννοια της λέξης, δηλαδή θέλεις να είσαι, με προστατεύεις τον εαυτό σου, σε νοιάζει μόνο εαυτό σου, βάζεις εντελώς άλλες προτεραιότητες, αποκτάς τρομερές αντοχές. Ας πούμε, αρρώστησα, γρυπώθηκα και ενώ ήμουν χάλια δεν έπαιρνα χάπια, την έβγαλα χωρίς χάπια. Ας πούμε, να έχω πάρει 2 ντεπόνο σε όλη την εγκυμοσύνη. Και αυτό γιατί σκέφτεσαι τι μπορεί να κάνεις στο έμβριο κτλ. Και δεν χαπακώνεσαι. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις που έχεις μόνο τον εαυτό σου να σκέφτεσαι, πολλές φορές ας πούμε, παίρνεις ρυψοκίνδυνες αποφάσεις, κάνεις πράγματα που ίσως να μην είναι και τα πιο λογικά. Ενώ από τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είσαι μόνη σου, δηλαδή ότι έχεις και μια
και το παιδί σου, ας πούμε, να νοιαστείς. Sorry, οπ, τι έγινε, γιατί μαύρισε η οθόνη. Αλλάζει εντελώς η νοοτροπία σου, τα βλέπεις τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Αποκτάς τρομερή υπομονή. Εγώ είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Ο Παντελής είναι λίγο ανέστητος προς το παρόν. Εντάξει, τώρα τελευταία, όπως βλέπεις με την κοιλιά να μεγαλώνει, γίνεται περισσότερο δεστοποιημένος ως προς το θέμα ότι είμαι έγκυος. Αλλά δεν είμαι γενικά από τις έγκυες που λένε το μωράκι, το σκατάκι, το τέτοιο, το πάτιο, το πεπονάκι, το αγκουράκι, το μπανανάκι, δεν τα λέω αυτά. Και ούτε έχω και ιδιαίτερες επιθυμίες για συγκεκριμένα φαγητά. Ούτε και αμάν άλλαξα τις διατροφικές μου συνήθειες. Τίποτα, μπορώ να πω ότι όπως ήμουν είμαι, απλά δεν παίρνω χάπια. Κοιμάμαι πιο λογικές ώρες. Προσπαθώ να είμαι πιο active για να μην λαπαδιάσω εντελώς. Και είμαι πολύ πιο χαρούμενη, γιατί είμαι ευτυχισμένη εκ των έσω. Δηλαδή, είναι τρομερό συνέστημα. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα προς το παρόν, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει προς το μέλλον, δηλαδή αφού γεννήσω κτλ. Προς το παρόν, είμαι 5,5 μηνών, δεν φοβάμαι καθόλου τη γέννα, δηλαδή δεν σκέφτομαι πώς θα γεννήσω και τι θα κάνω, και θα ράνω και θα πονάω και θα με κάνω και θα με ράνω, είμαι πολύ χαλαρή. Ό,τι ιστορίες και να μου λένε φρίκης περί γέννας, δεν με τρομάζουν, γιατί έχω δει και στο YouTube και δεν έχω πρόβλημα, είμαι πολύ cool. Στην αρχή δεν ήθελα καθόλου ούτε να βάφομαι ούτε να ντύνομαι, ειδικά όταν είσαι στη φάση που είσαι χοντρή και ξερνάς, δεν θέλεις τίποτα. Αλλά μετά από λίγο καιρό, ειδικά μετά τη μετακόμιση που κάναμε, που τέριαξε τα πράγματά μου, θα σας τα δείξω κάποια στιγμή στο καινούργιο το δωμάτιο και τα βόλεψα και είναι τώρα μια χαρά. Εντάξει, μου αρέσει και να βάφομαι, μου αρέσει και να ντύνομαι και σχετικά όμορφα, ας πούμε να μην είμαι με τα τσουβάλια. Πήρα και κάποια παντελόνια εγκυμοσύνης, μπλούζες μακριές κυρίως, έτσι ώστε να καλύπτουν, ας πούμε, μέχρι και το λάστιχο από το παντελόνι εγκυμοσύνης, καλτσόνι εγκυμοσύνης, φούστες, φουστάνια, αλλά χαμηλά παπούτσια βέβαια, flat, δηλαδή τώρα μπαλαρίνες, πιο πριν μπότες, και αθλητικά από καμιά φορά. Γενικά, ας πούμε, κατασταλάζεις και σε ένα στυλ εγκυμοσύνης, ας πούμε, στον τρίτο με τέταρτο, τέταρτο με πέμπτο μήνα. Και καθώς, ας πούμε, φουσκώνεις, βρίσκεις, ας πούμε, άλλες εναλλακτικές με τα ρούχα, με το ένα με το άλλο. Βέβαια, είναι δύσκολο, γιατί κάθε μέρα αλλάζεις. Κάθε μέρα η κοιλιά σου, ας πούμε, φτάνει, δεν ξέρω κι εγώ, μέχρι πού. Και γενικά δεν ξέρω αν θα έχω μεγάλη ή μικρή κοιλιά, πόσα κιλά θα βάλω. Προς το παρόν έχω βάλει 7 κιλά, που είναι αρκετά. Κανονικά, ας πούμε, θα έπρεπε να έχω βάλει 5-4 για να μπορέσω να έχω αέρα, να βάλω στο τέλος της εγκυμοσύνης αρκετά κιλά. Αυτή τη στιγμή το μωρό είναι 500 γραμμάρια και σύμφωνα με στατιστικές μελέτες που κάναμε και με τον υπέρηχο θα πρέπει να γίνει 3,5 κιλά όταν θα γεννηθεί. Που σημαίνει ότι 3 κιλά πρέπει να βάλει μόνο το μωρό. Άρα θα βάλει 3 κιλά το μωρό, θα πρέπει να βάλω κι εγώ, φαντάζομαι, και λίγα παραπάνω. Οπότε, πολύ πιθανό μετά την εγκυμοσύνη να είμαι ένας τόφαλος και να αρχίσουν να κρεμάνε διάφορα μέλη του σώματος μου, πράγμα που προς το παρόν δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα, αλλά φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα με προβληματίσει ιδιαίτερα. Τι άλλο, αυτά, να σας δείξω και την κοιλιά, να δείτε την κοιλιά μου, γιατί φαντάζομαι ότι θα θέλετε, φαντάζομαι, δεν ξέρω κιόλας, αλλά πρέπει να βάλω το λάπτοπ κάπου να βολεύει για να σας τη δείξω. Επιφυλάσσομαι για αυτά που θα δείτε από πίσω. Βρίσκομαι σε αποθήκη. Ζουπ. Εδώ θα το ακουμπήσω. Α, πολύ ωραία. Και θα δείξω την κοιλιά μου. Έτσι είναι από μπροστά. Όπως βλέπετε, έχω παχύνει αρκετά εδώ. Αυτό είναι από δίπλα. Και από δίπλα. Και να σας δείξω, να σηκώσω και την μπλούζα να τη δείτε. Αυτή είναι η κοιλιά. 5,5 μηνών, 22 εβδομάδες έγκυος. Εδώ μέσα είναι το μικρό το κοριτσάκι. Κούτσι, 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 κούτσι. Εγώ λέω κούτσι, κούτσι γιατί είμαι μαθημένη από σκυλάκια. Εσείς μπορείτε να φανταστείτε ότι σε λίγο καιρό θα λέω κάτι άλλο, φαντάζομαι, ελπίζω, πιστεύω.
Ό,τι θα μάθω και από παιδάκια. Τι άλλο, να σας... Οπα, παιδιά, το λάπτοπ. Θα προσπαθήσω να κάνω βιντεάκια πιο συχνά, όχι γιατί... Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν έχω πολλά παρεδώσει με το ίντερνετ όπως είχα προηγουμένως. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι τσεκάρω το Facebook μια φορά... Αχ, πάλι έσβησε. Εντάξει. Τσεκάρω το Facebook μια φορά τις 2 εβδομάδες, τις 3 εβδομάδες. Όποτε δηλαδή μπορώ να κλέψω το λάπτοπ του παπά μου, που και αυτός είναι πορωμένος με το ίντερνετ και δεν βγαίνει ποτέ από εδώ μέσα. Αλλά πιστεύω ότι αν θα βάλω ίντερνετ στο σπίτι, θα σας κάνω και άλλα βιντεάκια με τη webcam, να σας δείξω και το σπίτι κτλ. Τι άλλα, ναι, η Κορίνα πήγε σε μια θεία του Παντελή, υιοθετήθηκε. Η Βικτόρια και τα Σουζάκια είναι στην μαμά του Παντελή, υιοθετήθηκαν και αυτά. Στο σπίτι πλέον είναι μόνο η Σούζη. Ο Κάφκας υιοθετήθηκε από τη μαμά μου. Και τώρα με το μωρό δεν ξέρω τι θα γίνει με τη Σούζη. Προς το παρόν λέμε να την κρατήσουμε γιατί και να προσπαθήσουμε να τα βολέψουμε όλα μαζί. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Θα σας πω, θα σας κρατήσω ενήμερους. Πείτε μου κι εσείς αν ξέρετε ιστορίες με σκυλάκια και παιδάκια ταυτόχρονα κτλ. Ό,τι και αν είναι αυτές. Πείτε μου στα σχόλια κάτω ιστορίες με εγκυμοσύνες, με γένες, με ό,τι θέλετε. Πείτε μου για κιλά, για ιστορίες για αγρίους. Πείτε μου για το Πάσχα, πώς περάσατε. Τι άλλο. Αυτά. Γενικά πείτε μου ό,τι θέλετε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχω χαθεί από τον κόσμο του YouTube. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους YouTube beauty gurus και μετά άλλα τα κορίτσια εδώ. Βλέπω σπάνια, ας πούμε, κάνα 2 βιντεάκια από τα 5-6 που ποστάρουνε και δεν σχολιάζω τις περισσότερες φορές, αλλά βλέπω αρκετές, δηλαδή, παρόλο που δεν σχολιάζω, βλέπω. Απλά δεν παρακολουθώ όπως παρακολουθούσα και δεν γνωρίζω ούτε τι trends υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τι tags γίνονται, τι προϊόντα παρουσιάζονται. Γενικά έχω χαθεί, γιατί δεν ψωνίζω και τίποτα, δεν το πιστεύετε ότι όχι. Δεν έχω ψωνίσει ούτε ένα καλλιτικό από την ώρα που έμαθα τη Μέγκυος. Γιατί κάνω οικονομία. Εντάξει, όχι γιατί κάνω οικονομία γιατί είμαι έγκυος. Κάνω οικονομία γιατί δεν με πληρώνει το κράτος και δεν έχω λεφτά. Αλλά και επίσης δεν με ενδιαφέρουν πλέον για τα καλλιντικά τόσο πολύ. Πρέπει να αρχίσουμε να ψωνίζουμε τώρα κρεβατάκια, καροτσάκια, ιστορίες για αγρίους και ρουχαλάκια. Και από τότε που έμαθα ότι είναι κοριτσάκι, έχω τρελαθεί να ψωνίζω ροζ και φούξια και φορεματάκια και τέτοια. Την έχω ψωνίσει. Ας πούμε, το παιδί θα έχει θέμα, γιατί θα το βάφω όταν είχε από την κούνια. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά με έχει πιάσει λογοριδιάρια. Βέβαια, έχουμε καιρό να τα πούμε και είναι λογικό να έχω τόσα πολλά να σας πω. Ελπίζω να τα πούμε συντομότερα. Γράψτε σχόλια από κάτω. Φιλιά, καλά να περνάτε. Τώρα που καλοκαίρια σε βγείτε έξω να πιείτε καμιά φραπεδούμπα και μην πίνετε φρέντο. Ο φρέντο είναι για γκέιουλες. Πείτε φραπέ, ελληνικό καφέ, φρέντο και μαλακίες και εσπρέσους και τέτοια. Δεν τα γουστάρω. Πιείτε και μια μπυρίτσα για μένα, γιατί εγώ δεν μπορώ να πιω μπυρίτσες. Και γενικά, ρε παιδί μου, κάντε για μένα πράγματα, γιατί εγώ με βλέπω πολύ καταπίεση από εδώ και πέρα. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλά να περνάτε. Θα τα πούμε. Γεια σας, bye bye!